Κυρία Υπουργέ, με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε στο νησί μας. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε βρεθεί στο Υπουργείο Παιδείας. Πριν από 1,5 χρόνο περίπου, είχατε δεσμευτεί και τότε να επισκεφτείτε την ΚΟ. Το πράξατε σήμερα με τη νέα σας θέση ως Υφυπουργός Τουρισμού και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί πρέπει να ξέρετε ότι έχετε πολλούς ανθρώπους στην ΚΟ που έχουν αποκομίσει θετικές εντυπώσεις από το πέρασμά σας στο Υπουργείο Παιδείας και εκτιμούμε ότι και οι παρακαταθήκες που θα αφήσετε στο Υπουργείο Τουρισμού θα είναι εξίσου θετικές. Σας καλωσορίζουμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σε μία αίθουσα η οποία παρέμενε ανενεργή σχεδόν 2 ολόκληρα χρόνια. Η πανδημία επηρέασε και την τοπική αυτοδιοίκηση. Επανερχόμαστε όμως βήμα-βήμα, μέρα με την ημέρα, στην κανονικότητα. Και είχαμε την ευκαιρία χτες, σε τούτη εδώ την αίθουσα, να φιλοξενούμε νέους ανθρώπους, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την εκπαιδευτικό, την διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό, την κυρία Βλάχου, και με ένα αντικείμενο το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ το νησί μας και ενδιαφέρει πάρα πολύ και τον τριτογενή τομέα αλλά και τον πρωτογενή τομέα και έχει να κάνει με την διασύνδεση ουσιαστικά του πρωτογενούς και του τριτογενούς τομέα. Είπα χθες εν περιλήψη στα παιδιά και νομίζω αξίζει και εσείς να ακούσετε ποιο είναι το αποτύπωμα της ΚΟ. Η ΚΟΣ είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει μια μακραίωνη ιστορία. Είναι το σταυροδρόμι δύο πολιτισμών. Απέναντί μας βρίσκεται η Ασία. Εμείς είμαστε το ανατολικό άκρο της Ευρώπης. Η ΚΟΣ φιλοξενεί πολλούς πολιτισμούς. Ίσως είναι η μόνη περιοχή, ο μόνος τόπος όπου σε λίγα τετραγωνικά μέτρα μπορείς να δεις την ιστορική εξέλιξη από την Βυζαντινή περίοδο στην Ρωμαϊκή, στην Οθωμανική, στην Ιταλική, στην Σύγχρονη. Λίγα μέτρα μόλις από εδώ. Η ΚΟΣ είναι ένας τόπος έφορος, ευλογημένος. Είναι ένας τόπος που, όπως αποδίδεται και στον Ηρόδοτο ότι έχει πει, αυτό που δεν μπορούσε να θρέψει η Αίγυπτος, η έφορη Αίγυπτος και ο Νείλος, έθρεφε στους αρχαίους χρόνους η ΚΟΣ. Και σήμερα παραμένει ένας ευλογημένος τόπος, ένας έφορος τόπος. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, γνώρισε όμως και η ΚΟΣ το ισχυρό κύμα της μετανάστευσης. Παράλληλα όμως, αξιοποίησε τον πρωτογενή τομέα. Και είπαμε χθες ότι φτάσαμε σε ένα σημείο όπου φιλοξενούσαμε 9 εργοστάσια τοματοπολτού. Κάναμε εξαγωγές σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού ασχολήθηκε με τον πρωτογενή τομέα. Όμως, μετά το 1974, στη μεταπολίτευση δηλαδή, άρχισε καταιγιστικά πλέον να εισραίει το ευρωπαϊκό κύμα των επισκεπτών. Και η ΚΟΣ ακολούθησε τα χνάρια και τις ταχύτητες και της υπόλοιπης Ελλάδας. Υπήρξε μία άναρχη, θα έλεγα, ανάπτυξη και ο τόπος μας δεν ενδιαφέρει καθόλου σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μαζικού τουρισμού από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος. Δυστυχώς, δεν υπήρξε ένας κεντρικός σχεδιασμός, δεν υπήρξε ένας σχεδιασμός που να έχει να κάνει με την φέρουσα ικανότητα του κάθε τόπου, με τις ιδιαιτερότητες, με την ταυτότητα του κάθε τόπου και σήμερα ουσιαστικά πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον βηματισμό μας και να επαναπροσδιορίσουμε και τους στόχους μας. Χιλιάδες κλινών, με μία φέρουσα ικανότητα της νήσου, η οποία τίθεται σε αμφισβήτηση. Εάν μπορεί το δομημένο και αδόμητο περιβάλλον να φιλοξενήσει επιπλέον κλίνες, εάν επαρκούν οι φυσικοί πόροι, το νερό, οι υποδομές, τα απορρίμματα, είναι ζητήματα τα οποία συνεχώς συζητώνται. Είναι ζητήματα που είχαν τεθεί στο τραπέζι από τότε που η ΚΟΣ είχε μόλις 400.000 αφίξεις. Καλώς εγώ των πραγμάτων του χρόνου ή το 2023 ίσως προσεγγίσουμε το 1,5 εκατομμύριο με στόχο, όπως λέει και η Fraport, να φτάσουμε τα 2,5 εκατομμύρια επισκεπτών. Και βέβαια πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας και να δούμε τι κάνουμε με την φέρουσα ικανότητα και αν μπορεί το νησί να ανταποκριθεί επαρκώς και επιτυχώς, θα έλεγα, στα νέα δεδομένα. Και σε κάθε περίπτωση να δούμε και τι θέλουμε για αυτόν τον τόπο. Χαίρομαι γιατί είδατε και εσείς οι ίδια στον σύντομο χρόνο της επίσκεψής σας εδώ
ότι πλέον ο πρωτογενής τομέας αναπτύσσεται και αναπτύσσεται σε μια διαφορετική βάση, σε μια πιο ορθολογική βάση σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχουν μεταποιητικές μονάδες οι οποίες είναι σύγχρονες και θα έλεγα ότι δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν από άλλες μονάδες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και το παρήγορο αυτής της υπόθεσης είναι ότι στις περισσότερες από αυτές ηγούνται νέα παιδιά. Νέα παιδιά με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, και αυτό είναι ένα μήνυμα ελπίδας και ένα μήνυμα προοπτικής. Προφανώς η όσμωση του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα είναι μια διαδικασία σύνθετη και πρέπει να επιλύσουμε πολλές παραμέτρους, ή μάλλον πρέπει να βάλουμε στο σύστημα της επίλυσης αυτής της εξίσωσης πολλές παραμέτρους. Είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι η διαθέσιμη γη, είναι οι υποδομές, η επάρκεια των φυσικών πόρων, είναι από εκεί και πέρα το τοπικό επιχειρήν, η εστίαση, η ξενοδοχεία, οι επισκέπτες. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με τους στόχους και πώς ακριβώς διασυνδέουμε μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο βέβαια είναι καταλυτικός παράγοντας, τον πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα. Θεωρώ ότι εδώ στην ΚΟ έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου και σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα βρισκόμαστε πιο μπροστά. Και προς αυτή την κατεύθυνση θέλω να αναγνωρίσω την προσπάθεια, την επιτυχή προσπάθεια και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί και από την Περιφέρεια και από την Ένωση Ξενοδόχων και από την κυρία Τριανταφυλοπούλου, η οποία έχει έναν θεσμικό ρόλο σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Και θέλω επίσης να επισημάνω ότι η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, στην ανάληψη των πρωτοβουλειών, η εξωστρέφεια, που είναι ένας απαραίτητος παράγοντας για την επιτυχή έκβαση αυτού του εγχειρήματος, είναι κάτι που χαρακτηρίζει την ΚΟ τα τελευταία χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι μια ευτυχής συγκυρία σε σχέση με τους στόχους που έχουμε θέσει. Να πω επίσης ότι η ΚΟΣ για πρώτη φορά φέτος, και αυτό έχει να κάνει και με την επίσκεψη που έκανα σε εσάς πέρυσι, μπαίνει στον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από την δημιουργία ενός μεταπτυχιακού τμήματος. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία του Δήμου της ΚΟ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που έχει να κάνει με προηγμένα συστήματα διοίκησης και ιδιαίτερα με τον τουρισμό, με την υγεία και την ευεξία. Ανοίγουμε όλες τις πόρτες και διερευνούμε όλους τους τρόπους ούτως ώστε η ΚΟΣ να είναι πρωταγωνιστής, γιατί αξίζει και μπορεί να είναι πρωταγωνιστής. Πέραν του γαστρονομικού τουρισμού, που μπορεί να είναι ίσως η αιχμή του δόρατος, έχουμε και άλλες μορφές τουρισμού που μπορούμε να αναπτύξουμε. Είναι, για παράδειγμα, ο ποδηλατικός τουρισμός. Το επόμενο διάστημα παρουσιάζουμε την μελέτη όπου η ΚΟΣ θα μπει στο ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλάτου, στο Eurovelo. Θεωρώ ότι θα είναι μια κατάκτηση όχι μόνο για τον Δήμο της ΚΟ, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί ουσιαστικά είμαστε το τελευταίο άκρο διασύνδεσης της Ευρώπης με την Ασία σε αυτή την τεράστια διαδρομή, η οποία συνεχώς επεκτείνεται. Αστρονομικός τουρισμός, ιατρικός τουρισμός, τεράστιες δυνατότητες. Ας μην λησμονούμε ότι είμαστε η γενέτερα γη του πατέρα της ιατρικής, Ιπποκράτη. Και θα έλεγα ότι ετούτη εδώ την περίοδο αναζητούμε τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας της ΚΟ. Και η ταυτότητα της ΚΟ δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ιπποκράτη, αλλά έχει να κάνει με όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει αυτός ο τόπος. Πράγματι είναι η τοπική γαστρονομία. Πράγματι είναι ο Ιπποκράτης. Είναι το ποδήλατο. Το ποδήλατο που τίνει να γίνει τρόπος ζωής. Είναι οι απέραντες παραλίες. Είναι το ηλιοβασίλεμα. Είναι η έντονη ζωή, η διασκέδαση. Είναι όλα αυτά που διαθέτει η ΚΟΣ, που ίσως δεν διαθέτουν άλλοι προορισμοί. Γιατί αν στο παρελθόν πουλούσαμε μόνο ήλιο και θάλασσα, αυτά μπορούν να τα πουλήσουν και σε περισσότερο ανταγωνιστικές τιμές, πάμπολοι προορισμοί σε όλη την Ιφίλιο. Όμως θεωρούμε ότι η ΚΟΣ είναι μοναδική και αυτή την μοναδικότητα παλεύουμε όλοι μαζί να την αναδείξουμε, να την επαναπροσδιορίσουμε, ούτως ώστε να καταστήσουμε, όπως είπα και πριν, την ΚΟ πρωταγωνιστή, γιατί εκεί της αξίζει να είναι. Σας καλωσορίζω. Χαίρομαι που βρίσκεστε στο νησί μας. Θα ήθελα με το πέρας της επίσκεψής σας να κριθεί ως ικανοποιητική, χρήσιμη και αποτελεσματική η παρουσία σας και να ξέρετε ότι εδώ έχετε ως σύμμαχο και την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς
και τις βαθμίδες διοίκησης, είτε πρώτο είτε δεύτερο βαθμό, απέναντι στους στόχους που έχετε θέσει. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι λίγο πριν τον ανασχηματισμό θα έμπαινε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο από το οποίο προσδοκούμε πολλά. Έχει να κάνει με τον ιαματικό τουρισμό, αλλά και με τους DMO αναπτυξιακούς οργανισμούς. Εμείς εδώ στην περιοχή μας έχουμε συγκροτήσει και λειτουργούμε τους τελευταίους μήνες έναν αναπτυξιακό οργανισμό σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης πάντα, που συμπεριλαμβάνει την ΚΟ, την Νήσιρο και την Αστυπάλαια. Θεωρούμε ότι με την δυνατότητα που θα δώσει το θεσμικό πλαίσιο το καινούριο, εφόσον ψηφιστεί, να μετατραπούμε σε DMO αναπτυξιακούς οργανισμούς, θα πετύχουμε πολλά περισσότερα σε σύντομο χρόνο. Και θα έλεγα, μην καθυστερείτε. Νομίζω ότι τους επόμενους μήνες τίποτα δεν μπορεί να σας απαγορεύσει να το βάλετε στη Βουλή, να γίνει νομοθέτημα, ούτως ώστε να πάρουμε εμείς την σκυτάλη. Θα έλεγα επίσης, επειδή ήρθε από την μία το Υπουργείο Τουρισμού, προηγήθηκε όμως το Υπουργείο Εσωτερικών με την θεσμοθέτηση των αναπτυξιακών οργανισμών, όμως έμεινε λίγο πίσω. Και ερχόμενο τώρα το Υπουργείο Τουρισμού, θεωρώ ότι αυτά τα δύο Υπουργεία θα πρέπει να συνεννοηθούν στο τι τελικά θα υπηρετεί ο αναπτυξιακός οργανισμός ως ένα μόρφωμα θεσμικό σε σχέση με όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτό που διαπίστωσα και πρόσφατα στην πρώτη συνάντηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν συγκροτήσει αναπτυξιακούς οργανισμούς είναι ότι υπάρχει μια σύγχυση. Και ενώ οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, πολύ δε περισσότερο οι DMO αναπτυξιακοί οργανισμοί, μπορεί να είναι το ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο αυτής της περίοδου, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία και να χρησιμοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία της περίοδου 2021-2027, φαίνεται ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε με τον τρόπο και με τους ρυθμούς που εμείς επιθυμούμε και θέλουμε, γιατί ίσως τα αντανακλαστικά δεν είναι τόσο ισχυρά από την πλευρά της πολιτείας, η οποία θα πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτό που εκείνη έδωσε στην τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να το υποστηρίξει με επάρκεια. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να το πάρετε αυτό ως προβληματισμό και σύντομα να το μετουσιώσετε σε πράξη. Σας καλωσορίζω και πάλι. Να είστε καλά. Μισό λεπτάκι. Δήμαρχε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την υποδοχή και βέβαια να χαιρετήσω και την υπεύθυνη τουρισμού του Δήμου. Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς τη βόλτα μας, άρτη αφιχθέντας και αφιχθήσας από την Αθήνα. Ξεκινήσαμε μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος θέλησε να μας συνοδεύσει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτή την σύντομη αλλά περιεκτική, θα έλεγα, συνάντηση και επίσκεψη στην ΚΟΟ και βέβαια της κυρίας, την πρόεδρο και την αντιπρόεδρο του ξενοδοχειακού, της Ένωσης Ξενοδόχων, οι οποίες, ξέρετε, με συνοδεύουν και μας συνοδεύουν από την πρώτη στιγμή, την πρώτη παρουσία, τον πρώτο μήνα στη νέα αυτή θητεία, με τις καλές συμβουλές τους, με συνεχή καθοδήγηση και με πράγματα πολύτιμα, για πράγματα που είτε μπορεί να μην ήξερα ή έπρεπε σίγουρα να εντρυφήσω. Οπότε να ευχαριστήσω και εδώ από το βήμα αυτό και την κυρία Τριανταφυλοπούλου για την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει και στο γαστρονομικό τουρισμό και στη διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με τουρισμό. Είναι πολύ σημαντικά τα πορίσματα τα οποία μας δόθηκαν από την ομάδα εργασίας η οποία έτσι λειτουργήσε. Και βέβαια να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, και για τη βοήθεια που έχει δοθεί και από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, ειδικά ως προς το κομμάτι της εκπαίδευσης και το πώς πρέπει, αν θέλετε, να επανασυστηθούμε ως φιλοξενία στους ανθρώπους από την πολύ νεαρή ηλικία, από το σχολείο κιόλας, και βέβαια το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, και το κάνουμε ήδη με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, στο να μπορέσουμε να εισάγουμε και το μάθημα, αν θέλετε, την ενασχόληση με την τουριστική εκπαίδευση από τα χρόνια του σχολείου, αλλά βέβαια και στο κομμάτι της, αν θέλετε, της κατεύθυνσης για τις ειδικές μορφές τουρισμού. Άρα έχουμε πολύτιμους συνεργάτες και συμβουλάτορες και τις κυρίες οι οποίες βρίσκονται εδώ. Και βέβαια την περιφέρεια, η οποία βοηθάει πάρα πολύ με ένα πολύ δραστήριο περιφερειάρχη και όλους τους τη λοιπή ομάδα. Εδώ θα σταθώ στη συνεργασία που είχαμε, Δήμαρχε, και οι δυο μας, στα θέματα παιδείας. Να καλύψουμε ανάγκες οι οποίες ήταν είτε επίκαιρες ως προς τα κενά, αλλά και να καλύψουμε και ανάγκες σχολείων
που μπορεί πολλές φορές από το γραφείο στην Αθήνα να μην καταλαβαίνεις πόσο επίγον είναι το ζήτημα, όμως ήταν και μας το θέτετε κάθε φορά και εσείς αλλά και οι βουλευτές μας με ιδιαίτερη έτσι ζέση. Σας ευχαριστώ. Μας κατευθύνετε στη λήψη θεωρώ θετικών μέτρων και παρεμβάσεων που ήταν υπέρ του κάθε πολίτη. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να μπορούμε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα, βέβαια πάντα με ποιότητα στις υπηρεσίες. Είμαστε τυχεροί και τυχερές όλοι, γιατί η συγκυρία που βρισκόμαστε είναι μια συγκυρία που μας φέρνετε και σας φέρνουμε καλά νέα. Το νησί έδωσε το ιδιαίτερο αποτύπωμα της ανάκαμψης στο τουριστικό κομμάτι φέτος, ειδικά από τις αρχές Ιουλίου και μετά, με πολύ υψηλές αφίξεις, κάποιοι θα τις έλεγαν και απρόσμενες, που συνεχίζουν μέχρι τώρα, αλλά άρα το νησί μας, για το νησί μας δεν έχει σταματήσει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Συνεχίζουν οι αφίξεις σε πολύ υψηλό βαθμό. Το ξέρετε, ήδη τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν ειδικά για τα Δωδεκάνησα δείχνουν 85% πληρότητα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2019. Αισιόδοξα μηνύματα λοιπόν. Και βέβαια μια διάρκεια της περίοδου, η οποία τίνει να φτάνει και μέχρι τον Νοέμβριο. Να μας επιτρέψει ο καιρός και βέβαια και οι λοιπές συνθήκες, και πιστεύω ότι θα το δούμε και αυτό. Από πλευράς και του Υπουργού του Βασίλη Κικίλια πρέπει να μεταφέρω και τη δική του πρόθεση το να αγκαλιάσουμε τα νησιά τα οποία είναι βαρχίδες στην προσπάθειά μας. Είναι τα νησιά τα οποία ουσιαστικά μας δίνουν τις υψηλούς αριθμούς της αφίξης. Όχι μόνο προς το κομμάτι της προβολής. Είδατε ότι φέτος το κομμάτι της τουριστικής προβολής από το νέο ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ και κρατάει για περισσότερο από ποτέ. Δεν είναι μόνο 2 μήνες, είναι 6 μήνες. Με στοχευμένη διαφήμιση και συνδιαφήμιση και σε αγορές του εξωτερικού, μαζί με αεροπορικές εταιρείες και μαζί με tour operators. Και βέβαια με συνεννοήσεις που γίνονται και με τις μεγάλες εταιρείες και του εξωτερικού. Τώρα ο Υπουργός είναι στη Γαλλία. Συζητούν με τους Γάλλους έτσι ώστε να αρχίσουν οι πτήσεις νωρίτερα. Άρα να δούμε αυτή την απαραίτητη επέκταση να μην είναι απλά ένα θεωρητικό σχήμα, αλλά να την βιώσουμε ως ένα θετικό αποτύπωμα προσπαθειών των επιχειρηματιών, πάντα με το κράτος έτσι να συνδράμει και να είναι συνοδοιπόρος. Επίσης, στο κομμάτι της αρμοδιότητας για τις ειδικές μορφές τουρισμού, εδώ στην ΚΟ μπορεί να γίνει πραγματικότητα αυτό το οποίο πολλές φορές περιγράφουμε ως έτσι, το πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν. Και ήδη το κάνατε. Ήδη δηλαδή με τα επισκέψιμα αυτά, η νοποιία, ελαιοτριβία που είδαμε 4 εξ αυτών σήμερα, βλέπουμε πώς μπορεί να δέσει ο πρωτογενής τομέας με το κομμάτι του τριτογενούς, του τρίτου έτσι, επιπέδου της παραγωγής, πώς μπορεί ένας ταξιδιώτης, επισκέπτης, φιλοξενούμενός σας, ο οποίος μπορεί να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα και όπως λέτε μπορεί να τη βρει και αλλού, εδώ όμως θα βρει και όλα τα υπόλοιπα. Θα κάνει μια βόλτα και θα δει τα αρχαία, θα δει το αποτέλεσμα πολιτισμού, πολλών πολιτισμών, όλο αυτό το πολυδιάστατο ανάγλυφο και θα περάσει και από ένα χώρο που θα γευτεί υψηλός ποιότητας παραγωγές και μπορεί να τις πάρει και πίσω. Μπορεί δηλαδή το προϊόν αυτό να ταξιδέψει μαζί με αυτόν και τις βαλίτσες του σε πάρα πολλές αγορές, σε πάρα πολλές περιοχές και να ψάξει αυτά τα προϊόντα και εκεί. Άρα να λοιπόν μια αλυσίδα η οποία αν θέλετε γεννιέται και μπορεί να βοηθήσει τον παραγωγό να γίνει επιχειρηματίας και σε δεύτερο χρόνο να μπορέσει να θαυμάσει τη δική του παραγωγή και πάρα πολλές αγορές στο εξωτερικό. Πιστεύω λοιπόν ότι η ΚΟΣ και με την προσπάθεια την οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια που επιζητούν άλλες περιοχές. Θυμίζω ότι υπήρχαν κάποιες περιοχές, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες ήταν στοχευμένες στην πρωτογενή παραγωγή, δεν είχαν όμως καθόλου τουρισμό. Τώρα ξαφνικά αναζητούν το κομμάτι του τουρισμού. Εδώ στην ΚΟΤΗ λέμε ότι είχαμε πρωτογενή, πήγαμε στον τουρισμό και τώρα ίσως πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο τοπικό και αυθεντικό προϊόν σε μεγάλο βαθμό που θα κρατήσει τους νέους ανθρώπους στο νησί. Θα τους δώσει αναπτυξιακές προοπτικές και θα το συνδυάσουν κιόλας και με το κομμάτι της φιλοξενίας που ούτως ή άλλως είναι επικερδές και έχει πάρα πολλές προοπτικές. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν μέσα σε θεωρητικά πλαίσια. Όλα αυτά θα γίνουν με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε μπροστά μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που θα έχουμε το νέο ΕΣΠΑ και από το Υπουργείο Τουρισμού και από το Ανάπτυξη, τον Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά θα έχουμε και από το Αγροτικής Ανάπτυξης το κομμάτι της νέας ΚΑΠ. Άρα και ο παραγωγός μπορεί να δει μπροστά του χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και ο επιχειρηματίας να μπορέσει να αξιοποιήσει τα εργαλεία που θα του δώσουμε και εμείς, αλλά και τα υπόλοιπα υπουργεία, όπως και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για τα θέματα της ενεργειακής αναβάθμισης. Το έθεσες ήδη, Δημαρχέ μου, στην εισαγωγή σου. Άρα, όταν αναλύσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε μπροστά μας, είμαι σίγουρη ότι θα δούμε ότι η λέξη που υπάρχει μπροστά μας είναι η λέξη προοπτική.
Πρέπει λοιπόν να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, αυτή την προοπτική, με την απορροφήση των πόρων και με την αγαθή συνέργεια όλων των ανθρώπων που καθόμαστε εδώ πέρα σε αυτό το τραπέζι και άλλων πολλών, να φέρνουν, αν θέλετε, τη βιωσιμότητα των projects που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ή θα δημιουργούνται. Φέτος το νησί, εκτός από τα πολύ καλά αποτελέσματα τα οποία έχει στις αφίξεις και θα συνεχίσει να έχει και θα έχει και πολύ καλύτερη σεζόν έτσι από εδώ και πέρα, έτσι φαίνεται, με υψηλούς στόχους που τίθενται, με ένα νέο ανακαινισμένο αεροδρόμιο και με λοιπές μελικούς τρόπους πρόσβασης που έχουν βελτιωθεί, αντιμετώπισε ένα μεγάλο ζήτημα. Το ζήτημα δηλαδή του νερού, το ζήτημα του ηλεκτρικού, το ζήτημα το οποίο ταλάνισε πολλές, μπορεί να μην έφτασε απαραίτητα στον φιλοξενούμενο, γιατί μπορεί να υπήρχαν κάποιοι τρόποι να λυθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως έφτασε. Με δραματικό τρόπο. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν που έφτασε, αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κατάματα και να δούμε ποια είναι τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν σε έναν συνολικό σχεδιασμό, έτσι ώστε η φέρουσα ικανότητα να είναι, αν θέλετε, η προτεραιότητα στην κουβέντα μας. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με την περιφέρεια. Ήδη βλέπω όλα αυτά τα έργα τα οποία γίνονται στο κομμάτι της ίδευσης, στο κομμάτι της αποχέτευσης. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και βέβαια και σε συνεργασία με τα Υπουργεία και του Εσωτερικών, έτσι ώστε να συζητήσουμε και για τις επιχορηγήσεις οι οποίες δίνονται και πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται, αλλά και στο κομμάτι το πολυοδομικό, αλλά και των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Δηλαδή, όλο αυτό δεν μπορεί να είναι μια κουβέντα η οποία να είναι, αν θέλετε, κατατμημένη. Πρέπει να είναι μια συνολική κουβέντα και πρέπει να την κάνουμε τώρα. Γιατί όταν αρχίσουν και έρχονται και φτάσουμε το 23, το 24, στο 1,5 εκατομμύριο, τότε πια θα είναι αργά. Και πρέπει να τους κρατήσουμε με ποιότητα υπηρεσιών και όχι απλά με μια προσδοκία η οποία χτίζεται που μετά δεν μπορεί να μετουσιωθεί σε μια ποιοτική εμπειρία εδώ. Άρα, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι θέλουν και είναι αποτελεσματικοί και βέβαια θα έχουμε και τα εργαλεία της σύμπραξης όλων αυτών των δυνάμεων, νομίζω στα χέρια μας και με τον νέο νόμο, ανέφερε στο θέμα των DMMOs και ο νέος υπουργός μας μελετά αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο. Νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα το έχουμε στη Βουλή, έτσι ώστε να έχετε και εσείς στα χέρια σας όλη την εργαλειοθήκη για να σχεδιάσετε έτσι μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα το που θέλετε να κατευθυνθούν έτσι τα νησιά. Να βάλω και ένα άλλο ζήτημα το οποίο για μας είναι πολύ κεντρικό και στον τομέα αρμοδιότητας, στο κομμάτι της τουριστικής εκπαίδευσης. Είδαμε και εμείς φέτος τη μεγάλη δυσκολία που υπήρχε στο να βρεθεί προσωπικό από τους ανθρώπους του τουρισμού, αλλά και τους ανθρώπους της εστίασης, γενικά από τη φιλοξενία. Έχουμε προτεραιοποιήσει το ζήτημα της επιμόρφωσης και της κατάρτισης. Ήδη με το που πήγαμε στο Υπουργείο, κάναμε μια πρόταση η οποία έγινε δεκτή από τον κύριο Σκυλιακά και από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα δώσουμε 46 από τις αρχές του 2022 σε επιμόρφωση τρίμηνη, επιδοτούμενη σε ανέργους και εργαζομένους στον τουρισμό, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και εμείς πάντα με τις προτάσεις και των αρμόδιων φορέων και του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου και του ΣΕΤΕ, όλων δηλαδή των συνομιλητών μας, να βοηθήσουμε και εμείς τον νέο άνθρωπο είτε να ανανεώσει τις δεξιότητες που έχει ή να αποκτήσει καινούριες δεξιότητες. Αυτοί είναι οι πυλώνες που λειτουργούμε. Θα μου επιτρέψεις να σημειώσω ότι ξέρω καλά το έργο που έχει γίνει και για τον ποδηλατικό τουρισμό, αφού συζητήσαμε για τις ειδικές μορφές τουρισμού, ξέχασα πριν να το αναφέρω, την έρευνα την οποία έχει γίνει, τη μελέτη που έχει γίνει από την εταιρεία η οποία το ανέλαβε, το Bike Friendly και περιμένουμε και εμείς με αγωνία σε σύμπραξη πάντα με το Υπουργείο Μεταφορών να δούμε το αποτέλεσμα και τοπικά. Θεωρώ ότι η ΚΟΣ μπορεί να γίνει βέλτιστη πρακτική και για άλλες περιοχές για το πώς έχουν δομήσει το κομμάτι της ποδηλασίας και δει του ποδηλατικού τουρισμού. Και πρέπει να δούμε και την ένταξη στο Γυροβέλο, το οποίο θα δώσει μεγάλη ορατότητα στο νησί, σε ένα μάλιστα κομμάτι ταξιδιωτών που επιδιώκουν όλη αυτή την επαφή και με τη φύση, αλλά και με τη δραστηριότητα. Να προσθέσω επίσης τώρα, έχουμε πολλά, συγγνώμη που βάζω συνέχεια θέματα, ότι πέραν των ειδικών μορφών τις οποίες ανέφερες, πιστεύω πάρα πολύ και πιστεύετε πάρα πολύ, το ξέρω όλοι, και στο θρησκευτικό τουρισμό, με ένα μουσείο το οποίο εδώ λειτουργεί, με διαδρομές οι οποίες αφορούν πάρα πολλά σημαντικά. Κάποιος μπορεί να θέλει να το δει με το θρησκευτικό πνεύμα, κάποιος άλλος με το πολιτιστικό. Σίγουρα πάντως υπάρχει εδώ πέρα ένας πολύ πολύτιμος συνοδοιπόρος που είναι και ο Μητροπολίτης, αλλά και οι υπόλοιποι έτσι, οι οποίοι μπορούν να συνδράμουν σε αυτό, που να δώσει στο νησί όλο αυτό το έτσι, έξτρα αποτύπωμα το οποίο σίγουρα έχει και θέλει να το αναδείξει την περαιτέρω. Ωραία. Αυτά, Δημαρχέ μου. Μας ευχαριστήσουμε, Υπουργέ.
Ο χρόνος σας ποιος είναι για την επόμενη επίσκεψή σας? Για την επόμενη συνάντηση με τους φορείς. Με τους φορείς. Ωραία. Ο Φιλίμωνας. Τα είπες όλα. Τα είπα. Έχουν προηγηθεί συναντήσεις δήμαρχοι και έπονται συναντήσεις. Και έπονται. Ωραία. Λοιπόν, επειδή πρέπει να ξεκουραστεί και λίγο μετά τη συνάντηση με τους φορείς υπουργός, γιατί επίκειται και το workshop το απόγευμα. Πάντως ήταν και συμβολικά ωραίο, δήμαρχε, το ότι παιδιά που επανέρχονται στη διαζώσεις εκπαίδευση μετά από πάρα πολύ καιρό, ξεκινούν από εδώ. Είναι έντονο συμβολισμός και είναι πολύ ωραίο το ότι ξεκινούν από εδώ. Να επανέρχονται σε μία επαφή με την ακαδημαϊκή τους ενασχόληση και μάλιστα με κάτι τόσο ελπιδοφόρο, που και για το νησί θα αφήσει πολύ σημαντική τεκμηρίωση επιστημονική το κομμάτι της σύνδεσης, που θα το έχουμε πλέον και τεκμηριωμένο με τις δικές τους εργασίες. Ωραία. Εγώ μόνο να πω. Δήμαρχε, αφού σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια και για την υποδοχή, κυρία Υπουργέ, φαίνεται η προσπάθεια όλων των φορέων της περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων του τουρισμού, όλων των θεσμικών φορέων, να αρχίζει να πιάνει τόπο στο στόχο που έχουμε θέσει, στο μεγάλο στόχο της διασύνδεσης του πρωτογενή τομέα με το τουριστικό προϊόν της περιφέρειας. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο σε αυτό το τομέα. Η συνέχεια θα δείξει πόσο θα το πετύχουμε. Χρειάζονται πάρα πολλά, χρειάζεται η προσπάθεια να συνεχιστεί. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε μια κυβέρνηση που στηρίζει αυτή την προσπάθεια, στηρίζει την αυτοδιοίκηση, στηρίζει τον τουρισμό και έχουμε και αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Η προσπάθεια να αναδείξουμε τα προϊόντα μας είναι συνεχής, σε καθημερινή βάση, να τα προβάλλουμε, να τα αναδείξουμε και να τα ταξιδέψουμε. Δήμαρχε, στη διάθεση, το γνωρίζετε ότι η περιφέρεια είναι πάντα στη διάθεση των φορέων όλων, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αγαπητέ Φιλίμωνα, σε αποκαλώ, γιατί έχουμε μία σχέση που ανατρέχει στο παρελθόν. Να επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι είναι ευτυχής συγκυρία η εξωστρέφεια και η συνεργασία πλέον που έχουμε εδραιώσει, όχι μόνο με την περιφέρεια, αλλά και με όλους τους φορείς, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και αντικείμενο εκμετάλλευσης από την κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Λοιπόν, αγαπητή Υπουργέ, σε ανάμνηση της επίσκεψής σας εδώ, θα μου επιτρέψετε, είναι ένα βιβλίο που αφορά σε χαρακτικά Ευρωπαίων περιηγητών που επισκέφθηκαν το νησί μας από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα. Στο τέλος αυτού του βιβλίου, για να μην το ανοίξω, θα δείτε ότι υπάρχουν εξαιρετικές γραβούρες από τους ίδιους τους περιηγητές και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εάν έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο, να ενισχύσετε σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ πολύ χρήσιμο κάποιες από αυτές τις γραβούρες να κοσμήσουν το γραφείο σας. Και ΕΙΚΟΣ να έχει το δικό της έτσι ρόλο και τη δική της θέση στο δικό σας κάδρο. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.